Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Και πάλι μαζί εδώ λοιπόν, εκπομπή δική σας. Στο κανάλι 7. Είναι εκπομπή του κάθε Ευρωπολίτη, του κάθε Έλληνα, του κάθε προγονήσιου, του κάθε Βουλγάρια, του κάθε Ριζιώτη. Είναι εκπομπή που ο καθένας μπορεί να μεταφέρει εδώ το μήνυμά του. Είναι εκπομπή που η αδέσμευτη εκπομπή. Δεν έχουμε καμία δέσμευση με κανέναν. Είμαστε εκπομπή που μόνο μία δέσμευση έχουμε. Μόνο με τα συμφέροντα του Λαοτζίκου. Μόνο με τα συμφέροντα του Ελληνισμού. Μόνο με τα συμφέροντα αυτών που πιστεύουν στο δυτικό όραμα. Στο όραμα του δυτικού πολιτισμού. Στο όραμα της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Σε αυτό πιστεύουμε λοιπόν, αυτή η εκπομπή έχει μόνο αυτή τη δέσμευση. Αγαπητοί μου, είχαμε πει για τις προάλλες ότι δύσκολες μέρες έρχονται, δύσκολες μέρες αναμένουμε. Εμείς είμαστε με τα πόδια στη γης. Δεν πετάμε μερικούς. Με μερικούς που νομίζουν ότι έχοντας κάποια εξουσία πετάνε. Πετάνε και δεν ξέρουν τι λένε, δεν ξέρουν τι υπόσχονται. Και πάντα βγαίνουν ψεύτες. Ψεύτες πού, απέναντι σε εσάς, απέναντι στο Λαοτζίκο. Λοιπόν, εγώ το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω δύσκολο διότι έχω μιλήσει και για ομαδική κατάθλιψη. Το πίστευα και το πιστεύω. Το βλέπω δύσκολο διότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται εδώ να φτάσουν κύματα προσφύγων. 25.000 πρόσφυγες λένε ότι θα έρθουν. Αυτές είναι οι προδιαγραφές που λένε από τις Βρυξέλλες, που λένε από την Ουάσιγκτον, που λένε από την Αθήνα, που λένε ακόμα και από τα επίσημα Τύρανα. Λένε ότι θα οργανώσουν δύο μεγάλες κατασκηνώσεις σε Αργυρόκαστρο και στον Πυλίστη της Κοριτσάς. Τι θα γίνει? Θα τους περιμένουμε? Υπάρχουν κίνδυνοι? Διότι όλα αυτά και ακόμα και σε μια σύσκεψη προχτές Αγιάννα που στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επίρου ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Καχρημάνης είπε ότι ναι, μεν είμαστε φιλόξενοι υπηρώτες, είπε, θα πάνε και στην Αλβανία από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά δεν πρέπει να πάνε στα χωριά της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Διότι αυτά προδιαγράφονται σύμφωνα με τον κύριο Καχρημάνη, και βέβαια έτσι είναι, και στις διεθνείς συμβάσεις. Τι θα γίνει? Θα ακούσουμε όταν έρθει αυτή η μαύρη ώρα, με κινδυνολογίες, με πατριωτικές κορώνες, με πολιτικές διαλέξεις, συνδιαλέξεις. Θα ακούσουμε πολλά. Όμως μέχρι σήμερα δεν ακούμε τίποτε. Διότι δεν υπάρχουν καλή πολιτική με όμικρον ιώτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο καλός ο πολιτικός προκαταλαμβάνει. Και εδώ μέχρι σήμερα εγώ δεν άκουσα κανέναν. Μα κανέναν να μιλάει για αυτόν τον κίνδυνο. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Ο ίδιος ο πρόεδρος των, πρώην πρόεδρος των μυστικών υπηρεσιών της Αλβανίας δήλωσε στις προάλλες σε κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο αριθμός των 25.000 είναι πολύ μεγάλος. Δεν έχει δυνατότητα αυτή η χώρα να κρατήσει τόσους πόλους. Τι θα γίνει? Μόλις χθες, Πέμπτη, στην Καχαβία έφτασαν 12 Πακιστανέζοι. Γύρισαν ξανά πίσω, διότι δεν ήταν στα πλαίσια της μεγάλης οργανωτικής στρατηγικής που έχουν το ΝΑΤΟ και οι Βρυξέλλες. Αναμένεται βέβαια, οπότε ακούνται και στα ελλαδίτικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη μάζοξη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7 του Μάρτη κτλ. Κτλ. Ο κίνδυνος όμως, αγαπητοί μου, είναι ορατός. Είναι ορατός διότι εγώ που γνωρίζω τα δρόμενα μαζί με πολλούς άλλους της Ζώπολης, του Αργυροκάστρου, είναι πολύ ορατός. Διότι η Αλβανία δεν έχει αυτές τις υποδομές, ούτως ώστε να έχει σε τακτική στρατιωτική φάλαγγα τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Μέσα σε αυτούς, στους χιλιάδες κόσμο, μπορεί να υπάρχουν και 5-10 πληρωμένοι για να κάνουν κακό στο Αργυρόκαστρο, στη Δρόπολη και ούτω καθεξής. Γι' αυτό τα μάτια 14, εγώ το λέω και το ξαναλέω και μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι το εύχομαι να βγω ψεύτης, αλλά το ξαναλέω, τα μάτια 14. Ο κίνδυνος στη Δρόπολη είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι πάρα πολύ ορατός. Όποιος δεν θέλει να τον δει και όποιος τον βλέπει και δεν καταλαβαίνει, τι να πω, δικαίωμά του και θα απαντήσει απέναντι στην ιστορία. Και την ιστορία θα την κρίνουν οι επόμενες γενιές, όχι εμείς. Περισσότερα
Μετά το σποντάκι θα πάρουμε γεύση ενημέρωση. Και βέβαια η ενημέρωση αρχίζει με την πραγματικότητα, αρχίζει με το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρόπολης, το οποίο συνεδρίασε την προηγούμενη Τρίτη. Μακάρι να είχαμε και κάμερες, να είχαμε δυνατότητες να πήγαιναν οι κάμερες εκεί, να μεταδίδαμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα, κάποιοι άλλοι μπορούν και μπράβο τους. Μακάρι να ακούσατε κι εσείς τι λέει ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, ποιο είναι το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, τι απόψεις φέρνουν, τι λένε, τι λέει η συμπολίτευση, τι λέει η αντιπολίτευση, αν υπάρχει βέβαια. Να ακούσουμε φωνές, κραυγές, προτάσεις, ουσία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι στην Τρόπολη 2016 δεν μπορεί να ακούμε μόνο σήκου κάτσε, σήκω στο χέρι, κατέβα στο χέρι και όλα αυτά τα οποία ζυμώνονται στα παζάρια των συμφερόντων. Τα παζάρια των συμφερόντων τα οποία έχουν φέρει την Τρόπολη πάρα πολύ πίσω. Κάποιοι που εμπορεύονται πολιτική δραστηριότητα νομίζουν ότι κάνουν τον νόμο στην Τρόπολη. Τους γελάει η γνώμη. Τους γελάει η γνώμη διότι η Τρόπολη και οι Τρόπολίτες είναι πάρα πολύ πιο έξυπνοι από αυτούς. Η Τρόπολη και οι Τρόπολίτες έχουν ιστορία, έχουν μόρφωση, έχουν παιδεία και ξέρουν πολύ καλά που πονάει ο κόσμος, που πονάει η κοινωνία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή η Δημοτική Αρχή η οποία είναι νόμιμη και βέβαια πρέπει να τη σεβαστούμε, διότι είναι μετά από λαϊκή ψήφο. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο έναν προϋπολογισμό φτώχειας. Μόλις 560 εκατομμύρια παλιά, 560 εκατομμύρια παλιά το ξαναλέω, ήταν ο προϋπολογισμός της Τρόπολης. Με 95 υπαλλήλους εργαζόμενους, εργάτες που θα έχει ο Δήμος Τρόπολης υπογονείο. Και όποιος γνωρίζει από μολύβι και όποιος γνωρίζει από οικονομία, μιλάμε για έναν προϋπολογισμό φτώχειας. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει τον καθένα από εμάς. Το να δούμε τι βοήθειες έχουμε, τι δυνατότητες έχουμε, τι στήριξη έχουμε, τι επενδύσεις αναμένουμε, όλα αυτά είναι ένα ζήτημα ουσίας. Ένα ζήτημα ουσίας διότι εμείς που λέγαμε σε τόσες και τόσες εκπομπές ότι είμαστε κατηγορία τρίτη, τρίτη κατηγορία, στην ανακατάταξη της κυβέρνησης των τυράννων όσον αφορά τα κονδύλια που θα έρθουν εδώ στον χώρο το δικό μας, δεν λέγαμε στον αέρα, δεν ήταν λόγια του αέρα, ήταν λόγια προβληματισμού. Λοιπόν, 95 εργαζόμενοι, 560 εκατομμύρια παλιά είναι ο προϋπολογισμός. Το αν θα μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, εγώ θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά το σκέφτηκα πάρα πολύ διότι ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε αχιλλέα Ντέτσκας θα δυσκολεύονταν να αναλύσει αυτόν τον προϋπολογισμό. Είδα μερικές λεπτομέρειες και ειλικρινά ντράπηκα. Τι σημασία έχει αν κάνουμε μια μελέτη για τον δρόμο της Φραστανής ή της Μπόδρισσας. Αν κάνουμε μια μελέτη για ένα έργο στο υδραγωγείο του Ανικόλα στη Μανατρόπολη ή για μια γέφυρα στο Σελό, Λυκομήλη κτλ. Αυτά είναι ντροπή να τα μιλάμε και να τα συζητάμε τώρα. Ο προϋπολογισμός είναι ένα μηδέν. Και εμείς σαν κοινωνία, σαν κοινότητα, πρέπει να προβληματιστούμε. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μην τρίβετε τα χέρια, αδέρφια μου, και να λέτε δεν έχει επενδύσει η Τρόπολη γιατί τώρα είναι δήμαρχος ο Τάδε και αύριο θα είναι ο άλλος και προχθές ήταν ο Πράλος. Αυτά δεν έχουν σημασία. Αυτή η Τρόπολη είναι δική μας, όλων όνε. Αυτή η Τρόπολη είναι η Τρόπολη την οποία εμείς ετοιμάζουμε για τα παιδιά μας, για το μέλλον. Αυτό θα ήθελα να το βάλετε καλά στο νου σας, να προβληματιστούν οι πολιτικοί με ομικρόν ιώτα, να προβληματιστεί ο κάθε παράγοντας και όλοι αυτοί που έχουν μέσο, όλοι αυτοί που έχουν δύναμη και διατάσσουν στην κυβέρνηση των τυράννων και των Αθηνών. Αδέρφια, βάλτε ένα χεράκι, βάλτε ένα δαχτυλάκι, ούτως ώστε τα Τύρανα και η Αθήνα, η Ευρώπη και η Αμερική να στείλουν 5 χρήματα σε αυτόν τον τόπο. Όταν τα χρήματα αυτά θα έρθουν, τότε εμείς όλοι μαζί μπορούμε να πάμε για να πάμε να πούμε του κάθε αχιλλέα Ντέτσκα, του κάθε δήμαρχου, αγαπητέ μου, τι έγιναν αυτά τα χρήματα.
Όμως μην τρίβε τα χέρια όταν δεν έρχονται χρήματα. Είναι ντροπή. Μεγάλη ντροπή για αυτόν τον τόπο. Εγώ το ξέρω ότι με την προηγούμενη εκπομπή πολλοί είπαν ότι ο Τζας είναι ψεύτης. Όσον αφορά το νόμο που ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη στη Βουλή, όπου θα γίνει η λεγόμενη απογραφή των μεταναστών, όπου οι μετανάστες, τα παιδιά μας που ζουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική, δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα ψήφου στο χώρο το δικό μας, στα χωριά μας. Εγώ δεν γνωρίζω το νόμο αναλυτικά για να πω ότι πώς μπορούμε εμείς να αποφύγουμε αυτή την νομοθεσία. Ας μας τιμούν οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Ψεύτης το εννοώ, διότι είπατε πολύ ότι ρε Τζα, μίλησε ο Ντούλια στη Βουλή. Ναι, μίλησε, πραγματικά, ήταν ο μόνος που μίλησε. Και τα γυρίσματα της εκπομπής γίνανε την Πέμπτη μεσημέρι, ενώ ο κύριος Ντούλια, ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ, μίλησε την Πέμπτη το απόγευμα. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ το παραδέχομαι. Αλλά γιατί έπρεπε να φτάσουμε την Πέμπτη για να μιλήσουμε στη Βουλή? Εγώ μένω με μια αρχή. Ο καλός ο πολιτικός πρέπει να προκαταλαμβάνει. Οι πολιτικοί μας τι κάναν? Τι έκαναν τα κόμματα? Τι έκαναν οι οργανώσεις? Τι έκαναν οι φορείς Ιδρώπολοι? Πού ήταν? Πού είναι? Τι λένε? Λοιπόν, ο κύριος Ντούλης μίλησε σωστά. Και εγώ πιστεύω ότι και συμμερίζομαι την άποψή του ότι δεν είναι η Αλβανία σε θέση αυτή τη στιγμή να εγγυηθεί το δικαίωμα ψήφου των Αλβανών μεταναστών όπου και αν βρίσκονται ανά τον κόσμο. Δεν είμαστε έτοιμοι. Οπότε θα υποστούν τις συνέπειες πρώτα οι Έλληνες και μετά οι Αλβανοί. Τι θα γίνει όμως? Κάποιοι λένε ότι ας μην δηλώσουν, ας μην κάνουν. Εγώ δεν ξέρω πώς θα γίνει η νέα απογραφή. Νέα απογραφή των μεταναστών, λέει η κυβέρνηση. Το πώς θα την κάνει, η δικαίωμά της. Έχει μέσα, έχει αρχές, έχει νόμους, έχει ιδρύματα, έχει φορείς, έχει θεσμούς, ό,τι θέλει κάνει. Γιατί δεν είχε φορείς και θεσμούς το 2011 με την απογραφή που εμείς βγήκαμε μόλις 3.500 κάτοικοι στο Δήμο Δρόπολης και Απογονίου? Και σήμερα πάμε να μας λένε ότι είστε σε τρίτη κατηγορία? Δηλαδή εγώ συμμερίζομαι την άποψη ότι ναι, αδίκησα τον κύριο Ντούλε. Αυτό το γύρισμα της εκπομπής έγινε λίγες ώρες πριν μιλήσει αυτό στη Βουλή. Αλλά λέω και το εξής, ότι κανένας πολιτικός, το πιστεύω, διότι θεωρώ την αναγγελία του κύριου πρόεδρου ΚΕΑΔ πολύ αργοπορημένη, κανένας δεν τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό το θέμα. Το τι θα κάνουν τις επόμενες μέρες, δικαίωμά τους, υποχρέωσή τους βέβαια. Να δούμε τι θα πούνε. Θα ήθελα να σταθώ εδώ ξανά με μια νέα εξέλιξη και ξανά είναι το ίδιο σκεπτικό όπως με τον κύριο Ντούλε. Είναι και η δίκη του εφετείου για τον πρώην βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Σπύρο Ξέρα, ο οποίος παραμένει στη φυλακή και μετά την απόφαση του εφετείου τυράννων. Ξανά, εγώ το λέω και ας βάλουν λουκέτο ό,τι θέλουν να σκάνουν, το λέω ότι άδικη η απόφαση κατά τον κύριο Ξέρα. Πολύ άδικη. Το έχω πει ότι στους 16 έπρεπε να ήταν ο 16ος. Το λέω και το ξαναλέω, διότι την επομένη της δίκης του κύριου Ξέρα, ένας άλλος πολιτικός, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος από τη Λέζια, αφέθηκε ελεύθερος. Πιο επικίνδυνος ήταν ο κύριος Ξέρας από αυτόν? Εγώ αυτό το ερώτημα το θέτω δημόσια και είμαι από αυτούς που λέω ότι ο κύριος Ξέρας πρέπει να υποστεί τις συνέπειες του νόμου εάν έχει σφάλει, αλλά δεν πρέπει να υποστεί τις συνέπειες του νόμου επειδή είναι Έλληνας, επειδή είναι Δερβιτσιώτης, επειδή είναι Ντροπολίτης. Εγώ με αυτό δεν θα συμφωνήσω ποτέ. Μα ποτέ. Και θα κλείσω λοιπόν αυτή την ενημέρωση λέγοντας ότι είναι η τελευταία εβδομάδα το Φλεβάρι, η τελευταία εκπομπή για το Φλεβάρι, ο πιο κοντινός μήνας και ο πιο μακρύς τα τελευταία 4 χρόνια Φλεβάρης, επειδή έχει 29 μέρες.
21 Φεβρουαρίου, κλείθηκε η μέρα με τα βιβλία αλλαγίας. Κανένα πράσινο φως. Ούτε από Αθήνα, ούτε από πουθενά. Τι θα γίνει? Μιλάμε βέβαια στην Αθήνα, μια ημερίδα μεγάλη για τις πολιτικές εξελίξεις, για τα Βαλκάνια, για την Αλβανία, για την Ελλάδα. Στήριξη λέει εκεί της συνομόνιας, το ΚΕΑΔ, θα πρέπει να τα βρούνε. Αλίμονο γιατί να μην τα βρούνε. Τι θα γίνει? Κι αν τα βρούνε, κι αν ενωθούν, κι αν... Σημασία για να τους ψηφίσει ο λαός. Αν ο λαός εδώ ψηφίζει, με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς να τους στηρίξουμε. Όπως να στηρίξουμε τον κάθε εκπρόσωπο του ΛΣΗ, τον κάθε εκπρόσωπο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τον κάθε εκπρόσωπο του ΜΕΓΑ, ο λαός αποφασίζει. Αυτοί κάνουν οι διαλέξεις, μαζεύονται εκεί 5, 10, 20 διπλωμάτες και λένε τα δικά τους. Επειδή κάποτε είχαν τις συμμαχίες, με έγγραφα ασχολούνται με χαρτούρες. Στο Λαοτσίκο πήγανε ποτέ να δουν οι κατάντια? Πήγανε ποτέ να δουν τι γίνεται? Σκέφτηκαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι ότι τώρα τελειώνουν τα βιβλία υγείας? Σκέφτηκαν ποτέ σε αυτοί οι άνθρωποι για να δουν ότι η σύνταξη του Κοσμάκη, του Έλληνα που ζει στην Ελλάδα και του Έλληνα συνταξιούχου δεν μπορεί να πάρει ένα επίδομα από Ελλάδα σήμερα? Το σκέφτηκαν ποτέ? Και ασχολούνται τώρα με τις συμμαχίες, τι κάνει ο κάθε Λεωνίδα Παπάς, ο κάθε πρόεδρος Ομόνιας, ο κάθε πρόεδρος ΚΕΑΔ, ο κάθε Ευαγγελιτάβος, ο κάθε βουλευτής Σοσιαλιστικού, ο κάθε βουλευτής Δημοκρατικού? Να τους μάσουν όλους. Ναι, βέβαια, στο Μαντρί ή να βάλουν παλιούρι, όπως έλεγε κάποτε στις πρώτες συγκεντρώσεις της Ομόνιας ο Πέτρος Περέτης. Να τους μάσουν όλους, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά είναι όλα Αδροπολής, είναι όλα δικά μας παιδιά. Όμως δεν μπορεί αυτοί να δώσουν εντολή στον κάθε Αδροπολίτη, στον κάθε Βουρκάρη, στον κάθε Πογονήσιο, στον κάθε Ριζιώτη, στον κάθε Χιμαραίο και να του λένε: παιδιά, θα ψηφίσετε τώρα το Χριστάκι του Τζα, γιατί αυτός είναι ο πιο δουλοπρεπής άνθρωπος. Όχι, αγαπητέ μου. Το ποιος πρέπει να ψηφιστεί, το αποφασίζει ο λαός. Εσείς, αν μπορείτε, βοηθάτε. Βοηθάτε γιατί έχετε υποχρέωση να βοηθήσετε αυτόν τον τόπο και αυτόν τον κόσμο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι εδώ, στον χώρο το δικό μας. Ο καθένας είτε έχει εξουσία, είτε είναι άνεργος σήμερα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Εμείς βλέπουμε και θέλουμε μέλλον για τα παιδιά τα δικά μας. Αν δεν καταλάβουμε αυτό το βασικό, τότε δεν θα έχουμε ποτέ μέλλον, αγαπητοί μου. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Τώρα πάμε βέβαια στη διασκέδαση, διότι διασκέδαση είχαμε πάντα και έχουμε. Εγώ θα σας πω ότι διασκέδαση λένε ακόμα και στην Τρόπολη, που εμείς τη λέμε απελπισμένη, απαισιόδοξη κτλ. Έχουμε διασκέδαση σε μαγαζιά, σε ταβέρνες, σε καταστήματα, το Σάββατο, στα Σοφράτικα γίνεται αυτό, γίνεται στους Τρεχάντες, έχει γίνει και στη Δερβιτσάνη, στην Πανοδρόπολη, γίνεται παντού. Διασκέδαση θα έχουμε. Μακάρι ο καθένας να βρει τον τρόπο και να διασκεδάσει. Ένα μήνυμα μου ήρθε προχθές από μια ταβέρνα του Σοφρατίου και λέει: εμείς έχουμε κάθε Σάββατο, λέει, κλαρίνα στα Σοφράτικα. Γιατί δεν έρχεται ο κόσμος? Δικαίωμά τους. Ο κόσμος μπορεί, δεν μπορεί, έχει, δεν έχει. Θα πάει. Και αυτοί έχουν δικαίωμα να το πούνε, έχουν δικαίωμα να φωνάξουν. Και εμείς θέλουμε να υπάρχουν κλαρίνα στα Σοφράτικα. Να γλεντάει ο κόσμος. Στο Τρεχάτη, στη Δερβιτσάνη, στη Γράψη, στα Βρυσερά, στον Ανικόλα, στον Ισωτήρα, στο Πογόνι, στην Πολίτσανη, στους Χωριάδες. Και ούτω καθεξής. Όμως, αυτοί που ξέρουν και γλεντάνε είναι στη χώρα του γλεντιού, στην Ελλάδα. Εκεί τώρα, επειδή κόβονται και οι πίτες, το είπαμε και το ξαναλέμε κάθε εβδομάδα, ας δούμε λοιπόν, σήμερα στιγμιότυπα θα δούμε από τις εκδηλώσεις κοπή της πίτας, συμπατριώτες μας στην Αθήνα και συμπατριώτες μας στην Πάτρα. Διασκεδάστε, όλοι αυτοί φέρουν εδώ, στην εικόνα, στην οθόνη τη δική σας, φέρουν τη Δρόπολη, φέρουν το Βούρκο, το Πογόνι, τα Ριζά, τη Χιμάρα και όλες τις περιοχές μας. Διασκεδάστε λοιπόν.
σου η μάνα, στο σπίτι ή σε Μαύρα μάτια πυραμίδες, να σου ρεθήκαν μαζί της.
Ρομόλια, ρομόλια, ρομόλια.
αγαπώ, αγιά με αγαπώ. Σε μαντάρω και σε νοιάζω. Σε νησί δυο δεν νοιάζω. Δεν είναι όνειρο, την αλήθεια. Αγαπάς, αγαπώ, αγιά με αγαπώ. Σε μαντάρω και σε νοιάζω. Σε νησί δυο δεν νοιάζω.
Το πόνο
μέσα σε ποια θα γίνει. Κίνημα να ποιος αγαπηρεί. Κίνημα να ποιος αγαπηρεί. Μη φαντάζεσαι σε ποια θα γίνει. Τότε πάνω θα τα πανηθώ. Τα μάτια που αναπώ. Αυτά τα μάτια που αναπώ. Τότε πάνω θα τα πανηθώ. Ύστερα θα σας σε ποια θα γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Η εκπομπή αναμεταδίδεται καταρχήν την Κυριακή, μία το μεσημέρι. Εγώ να σας πω, το κεφάλι ψηλά, αγαπητοί μου. Το κεφάλι ψηλά και μακριά από τους απατεώνες. Μακριά από τους απατεώνες που τάζουν λαγούς με πιτραχύλια. Μακριά από τους απατεώνες που σας πουλάνε στην πρώτη στροφή. Μακριά από αυτούς. Το κεφάλι ψηλά και να έχετε μια θεσμική αρχή, ένα δεσμό με την ανθρωπιά. Όποιος πολιτικός και όποιος άνθρωπος σας βοηθάει, να είσαστε στο πλευρό του. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να περάσετε λοιπόν ένα δροσερό και πολύ εγκάρδιο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.